Okay. Η απόψη είναι για την υγεία, την ηρεμία, την ευτυχία και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά στην ζωή μας. Το πρώτο σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ηρεμία και η υγεία και η ευτυχία είναι η φυσική μας κατάσταση. Και βασικά είναι μια διαδικασία αφαίρεσης παρά μια του να μάθουμε να κάνουμε κάτι. Όταν αφαιρώ τα εμπόδια προς την υγεία, την ευτυχία και την ηρεμία, τα έχω γιατί είμαι αυτά. Ο κάθε άνθρωπος σε αυτό το δωμάτιο, ο καθένας από εσάς, στο βάθος του αυτού σας, υπάρχει απόλυτη υγεία, απόλυτη ηρεμία και ευτυχία που μπορούμε να το ονομάσουμε ευδαιμονία. Γιατί όταν η ευτυχία είναι εσωτερική και δεν έχει εξωτερικό λόγο, το ονομάζουμε ευδαιμονία. Αυτή είναι η αληθινή μας φύση και γι' αυτό θέλουμε να βιώσουμε αυτά. Γιατί όταν δεν βιώνω υγεία ή ηρεμία, η ευτυχία δεν βιώνω αυτό που είμαι. Και γι' αυτό είμαι δυστυχισμένος. Νιώθω παράπονο. Τώρα, για να καταλάβω πώς να δημιουργήσω αυτά, χρειάζομαι να καταλάβω πώς τα χάνω αυτά. Δηλαδή πώς γίνεται τα εμπόδια προς την ηρεμία, την υγεία και την ευτυχία. Ο Πατάντζελη, ένας σοφός που έζησε περίπου 300 με 500 χρόνια πριν τον Χριστό, εξήγησε αυτό σε 5 φράσεις. Όλη την αιτία του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας το εξήγησε με 5 φράσεις. Είπε, η πρώτη αιτία του ανθρώπινου πόνου ή της έλευσης, η ηρεμίας, η ευτυχίας του ανθρώπου είναι η άγνοια. Η άγνοια του τι είναι πραγματικά. Είναι η πνευματική αμνησία. Ξεχνάω τι είμαι. Ξεχνάω ότι είμαι πνεύμα. Αθάνατο, θεϊκό, ιερό, άγνο, ένα με το Θεό. Όταν ξεχνάω αυτό, τότε αρχίζει όλο το πρόβλημα. Ότι η πρώτη αιτία τις δυστυχίες μας είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε και δεν βιώνουμε τι πραγματικά είμαστε. Μετά λέει ο Πατάντζελη, μετά δημιουργείται η ταύτιση. Δηλαδή από το έλλειψη του βιώματος του τι είμαι, ταυτίζομαι με αυτό που δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι είμαι και αυτό είναι το σώμα και ο νους. Ταυτιζόμενος με το σώμα και το νου, αρχίζω να φοβάμαι. Δηλαδή όλη η κοινωνία, οι γονείς μου, όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, με προγραμματίζουν ότι είμαι αυτό το σώμα, ότι η ύπαρξή μου αρχίζει και τελειώνει με αυτό, ότι αν κινδυνεύει το σώμα, κινδυνεύω εγώ, ότι η αξία μου μετρέται με την εμφάνιση του σώματος και ότι όλη η ύπαρξή μου είναι γύρω από αυτό. Το σώμα και ο νους. Και τότε ταυτιζόμενος με το σώμα και το νου αρχίζω να φοβάμαι. Φοβάμαι την αρρώστια και φοβάμαι το θάνατο και φοβάμαι την απόρριψη και φοβάμαι τη μοναξιά. 4 πράγματα. Αρρώστια, θάνατο, απόρρεψη, μοναξιά. Νιώθοντας τώρα αυτό το φόβο, αυτή την ανασφάλεια με οδηγεί στο τρίτο επίπεδο της δημιουργίας της δυστυχίας και αυτό είναι η προσκόλληση. Επειδή δεν νιώθω ασφαλής μόνος μου, προσκολλιέμαι σε ανθρώπους και καταστάσεις γύρω μου με την ελπίδα ότι αν έχω αυτά, θα αξίζω και αν έχω αυτά, θα είμαι ασφαλής. Το μπορεί να είναι άνθρωποι, χρήμα, θέση, εμφάνιση, γνώσεις, δυνάμεις, περιουσία. Και αρχίζω να προσπαθώ να βρω την ασφάλεια μου
για το σώμα και για τον νόμο μέσα από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτή η τακτική δεν πετυχαίνει, γιατί δεν μειώνει, αν θέλετε, το φόβο μου, αλλά αυξάνει το φόβο μου, γιατί τώρα η ασφάλειά μου στηρίζεται σε πράγματα δεν μπορώ να ελέγξω. Πράγματα έξω από μένα, που είναι θνητά, που είναι προσωρινά και που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να ελέγξω ούτε τους ανθρώπους, ούτε αν θα υπάρχουν αύριο, ούτε την περιουσία μου και πολλές φορές ούτε την υγεία μου μπορώ να ελέγξω. Και τώρα είμαι πιο φοβισμένος. Δηλαδή, όταν ήμουν μόνος μου, ήταν μόνο εγώ και το σώμα μου, τι χρειαζόμουν? Φαΐ, νερό και λίγη στέγη. Αν δεν είχε καμία άλλη ταύτιση, ήμουν καλά. Από τη στιγμή που ταυτίζομαι με έναν άλλο άνθρωπο και ας πούμε ο σύντροφος και λέω, τώρα έχω άλλες προϋποθέσεις, δεν έχω προϋποθέσεις μόνο για φαΐ και νερό. Έχω δημιουργήσει στο νόμο την προϋπόθεση ότι μπορώ να είμαι ασφαλής και ευτυχισμένος και να αξίζω μόνο αν έχω αυτόν τον άνθρωπο και μόνο αν αυτός ο άνθρωπος αγαπάει εμένα και μόνο εμένα και κανέναν άλλο. Και αν συμφωνεί μαζί μου και αν μου συμπεριφέρεται καλά, και τώρα έχω περισσότερες προϋποθέσεις, περισσότερα πράγματα που πρέπει να είναι όπως τα θέλω για να είμαι ήρεμος. Και αν δεν είμαι ήρεμος, τότε χάνω και την υγεία μου και χάνω την ευτυχία μου. Και ο σύντροφος έρχεται με ένα σόι. Τώρα έχω τώρα την γνώμη της πεθαράς και του πεθαρού και τα αδέλφια του σύντροφού μου. Και αν αυτοί συμφωνούν μαζί μου, και αν αυτοί είναι καλά ή όχι, και αν με αγαπούν ή όχι, και τώρα έχω πολύ περισσότερες προϋποθέσεις. Και μετά κάνουμε παιδί ή παιδιά. Και τώρα αυξάνονται οι προϋποθέσεις το να είναι καλά. Πρέπει το παιδί να είναι καλά, πρέπει να είναι επιτυχημένος ό,τι αυτό σημαίνει στο δικό μου μυαλό, γιατί έχω δικά μου κριτήρια του τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να συμφωνεί μαζί μου, να συμπεριφέρεται καλά προς εμένα, να με αγαπάει, να κάνει αυτά που θέλω εγώ και βέβαια να μην αρρωσταίνει και να είναι πάντα καλά. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, οι πιθανότητες για ηρεμία έχουν χαθεί. Γιατί έχω τόσες προϋποθέσεις μέσα στο μυαλό και δεν λέω, εντάξει, έχω 90 προϋποθέσεις, έχω τα 80, ας ηρεμήσω. Ούτε αν έχω 89 θα ηρεμήσω. Γιατί αν έχω 89 πράγματα που είναι όπως τα θέλω και ένα που δεν είναι, δεν θα επιτρέψω τον εαυτό μου να ηρεμήσω. Θα στενοχωρηθώ. Δεν υπάρχουν 10 άτομα και 9 με αγαπούν και ο 10ος δεν με αγαπάει, θα τρώγομαι για το 10ο. Θέλω όλους να με αγαπάνε. Όλους. Να με αγαπάνε. Δεν αντέχω ένας να μην αγαπάει. Και με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας πολλές προϋποθέσεις, πολλά πράγματα που πρέπει να είναι ακριβώς όπως τα έχω σκεφτεί για να μπορώ να ηρεμήσω, δεν έχω δυνατότητες ηρεμίας. Και αν δεν έχω ηρεμία, δεν έχω ευτυχία. Και αν δεν έχω ευτυχία και ηρεμία, δεν έχω υγεία. Αρχίζουν τα ψυχοσωματικά. Μετά βέβαια έχουμε την εργασία μας και το άγχος γύρω από αυτό και το μισθό μας και τα αποτελέσματά μας και έχουμε την γνώμη της κοινωνίας και μετά έχουμε τις ιδιοκτησίες μας που θέλουν πάρα πολύ ενέργεια και χρόνο και χαλάει το ένα και χαλάει το άλλο και ίσως κινδυνεύουμε να το χάσουμε κάποια στιγμή. Όλα αυτά δεν λέω να μην τα έχουμε, όλα αυτά είναι θαυμάσιες ευκαιρίες για εξέλιξη. Απλώς να μην βασίζουμε την ασφάλεια και την αξία μας επάνω σε αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί για να μάθουμε, να αγαπήσουμε, να προσφέρουμε, να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχουν εκεί για να βρούμε την αξία μας και την ασφάλεια μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά μας.
παρά να προσπαθούμε να βρούμε την αξία μας μέσα από αυτούς. Μεγάλο βάρος. Γιατί να βάλουμε το βάρος επάνω μας. Δηλαδή, όλα αυτά υπάρχουν εκεί για να μάθω πώς να συμπεριφέρομαι, πώς να αγαπήσω, πώς να δημιουργήσω, πώς να προσφέρω. Και να μην χρειάζομαι, να μην είμαι εξαρτημένος σε τίποτα από αυτά για την ευτυχία μου. Και άλλο να έχω όλα αυτές τις σχέσεις και πράγματα στην ζωή μου και άλλο να είμαι εξαρτημένος σε αυτά. Αλλά βλέπουμε από αυτή την αυτή εξήγηση ότι το κύριο εμπόδιο προς την ηρεμία και την ευτυχία είναι η εξάρτηση. Στα μαθήματα της αυτογνωσίας, όταν κάποιος λέει «Σήμερα νιώθω πόνο, νιώθω φόβο, νιώθω θυμό, νιώθω αγκανάκτηση, νιώθω...» Η πρώτη μας ερώτηση είναι «Τι κινδυνεύει εδώ για σένα, ποια είναι η προσκόλληση?» Είναι μια προσκόλληση ασφάλειας, μια προσκόλληση αξίας, μια προσκόλληση ελευθερίας. Δηλαδή, όποτε δεν νιώθω καλά, και μην νιώθοντας καλά αυτό που δούλευε αρνητικά στην υγεία μου, είναι επειδή νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι έξω από τον εαυτό μου να είναι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για να μπορώ να είμαι ασφαλής ή να αξίζω ή να είμαι ευτυχισμένο. Κάποτε κάποιος ρώτησε τον Σάι Μπάμπα, μάλλον είπε στον Σάι Μπάμπα, «I want peace». Θέλω, εγώ θέλω ειρήνη. Και ο Σάι Μπάμπα το έγραψε στην άμμο. Εγώ θέλω ειρήνη. Σβήστο εγώ, σβήστο θέλω και κοίταξε, μένει ειρήνη. Σβήνοντας το εγώ και σβήνοντας το θέλω, σβήνοντας το χρειάζομαι ότι δεν μπορώ να είμαι καλά, έχω ειρήνη. Στην αρμονική ζωή αυτό το ονομάζουμε τη μετατροπή της προσκόλλησης σε προτίμηση. Δεν λέμε μη ξέρεις τι θέλεις ή να μη θέλεις τίποτα, να θέλεις ό,τι θέλεις. Να χαίρεσαι την ζωή. Απλώς άλλο η προτίμηση, ότι προτιμώ τα πράγματα να είναι έτσι, προτιμώ να μου συμπεριφέρονται έτσι, προτιμώ να έχω αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την κατάσταση και άλλο η προσκόλληση που λέει δεν μπορώ να είμαι καλά χωρίς αυτό. Είναι δύο εντολώς, άλλο να αγαπώ και άλλο να προσκολλιάμαι. Άλλο να θέλω κάποιον να είναι καλά και άλλο να πιστεύω ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι καλά αν δεν τον έχω. Όταν προσκολλιόμαστε σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και την συγκεκριμένη αγάπη από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ρωτάμε ποτέ τον εαυτό μας πώς 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι καλά χωρίς την αγάπη του. Πώς μπορούν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι να ζήσουν χωρίς τον σύντροφό μου. Χωρίς την αγάπη της μητέρας μου ή την αποδοχή της μητέρας μου. Ρωτάμε ποτέ την ερώτηση. Είναι μια προϋπόθεση που εμείς έχουμε δημιουργήσει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι καλά χωρίς την έγκριση της μητέρας μου ή χωρίς την αγάπη ενός έγκριση. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είμαστε πιο ασφαλείς και δεν αξίζουμε περισσότερο. Απλώς έχουμε πείσει τον εαυτό μας για αυτό. Είναι μια πεποίθηση. Μια πεποίθηση που δημιουργεί μια κατάσταση στην ζωή μας. Ο καθένας από εμάς, σύμφωνα με τα μαθήματα θεωμάτων και συμφωνώ με αυτό, δίνει σε κάθε τι τη σημασία που έχει γι' αυτό. Ότι εμείς δίνουμε σημασία σε κάποια πράγματα και δίνουμε το χρόνο μας σε αυτό, την ενέργειά μας σε αυτό, τα χρήματά μας γι' αυτό και πολλές φορές προσκολλιόμαστε σε αυτό. Και είναι πηγές του να χάσουμε την ηρεμία ή την ευτυχία μας. Άρα, οι 4 βασικές αιτίες που χάνουμε την ηρεμία, την υγεία και την ευτυχία μας είναι η άγνοια, η ταύτιση, η προσκόλληση και μετά ο Πατάντζελι λέει η αποστροφή. Είναι το ίδιο της προσκόλλησης, απλώς
προσκολιάμαι στην υγεία, νιώθω αποστροφή προς την αρρώστια. Και μετά αναφέρεται σε ένα πέμπτο που τα ξεχωρίζει και λέει ο φόβος της απώλειας του υλικού σώματος, δηλαδή ο φόβος του θανάτου. Το ξεχωρίζει αυτό. Βασικά άλλη μια προσκόλληση είναι. Αλλά το ξεχωρίζει αυτό και λέει αυτό είναι ανάξιο, λίγο πιο δύσκολο αυτό για να ξεπεράσει κάποιος. Άρα, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η λύση. Πώς μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Πρώτο, να αρχίζουμε να αλλάξουμε η ταύτιση. Με μια διαδικασία αυτογνωσίας, εσωτερικής εργασίας, θετικές επιβεβαιώσεις, προσευχή, διολογισμό. Με κάποια διαδικασία να αρχίσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε πνεύματα. Ότι είμαστε αθάνατοι. Ότι και το σώμα αυτό να πεθάνει δεν τελειώνει η ύπαρξή μας. Υπήρξαμε πριν από αυτό το σώμα και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε μετά. Είναι σημαντικό να απομυθοποιήσουμε το θάνατο, γιατί αυτό το φόβος του θανάτου μας τρώει πάρα πολύ ενέργεια. Είναι ο φόβος των μικροβίων, ο φόβος της αρρώστιας, ο φόβος του ύψους, ο φόβος της φωτιάς. Είναι φόβος του θανάτου. Είναι φόβο ότι κάτι θα πάθει το σώμα. Ότι σταδιακά, δεν είναι εύκολο αν δεν έχουμε το βίωμα, αλλά σταδιακά χρειάζεται να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Το έχω πει πολλές φορές σε πολλές ομιλίες ότι είναι σαν το ρεύμα περνώντας από την λάμπα να ξεχνάει ότι είναι ρεύμα και νομίζει ότι είναι λάμπα και να φοβάται το τέλος της λάμπας. Και βέβαια να συγκρίνει τον εαυτό του με τις άλλες λάμπες, με αυτή η λάμπα αξίζει περισσότερο, εγώ λιγότερο. Και άρα σαν πνεύμα, περνώντας από το σώμα, εκφραζόμενοι μέσα από το σώμα, ξεχνάμε ότι είμαστε χωρίς ιδιότητες και ταυτιζόμαστε με το σώμα και μετά ταυτίζουμε την αξία μας με την εμφάνιση του σώματος, με την υγεία του σώματος, με τις αποδόσεις του σώματος, όταν βασικά δεν είμαστε καν αυτό. Το δεύτερο είναι να απελευθερωθούμε από κάθε προσκόλληση. Κάθε φορά που βλέπω μία προσκόλληση να μου τρώει ενέργεια, να μου δημιουργεί φόβο, να μου δημιουργεί άγχος, να μου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα για τους άλλους, να συνειδητοποιήσω ότι αυτό το δημιουργώ εγώ. Είναι δική μου δημιουργία. Δεν είναι αλήθεια ότι πράγματι η ασφάλεια μου ή η αξία μου μπορεί να μετρέται σε κάτι έξω από μένα. Αυτά είναι δύο δεδομένα. Η ασφάλεια μου είναι δεδομένη επειδή είμαι αιωνιών, η αξία μου είναι δεδομένη επειδή είμαι έκφραση του Θείου. Η αξία μου δεν μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Με πράγματα, με την γνώμη του άλλου ή με την εμφάνιση ή με την επιτυχία ή με την αποτυχία. Όταν έχω σιγουρευτεί για αυτά τα δύο πράγματα, η ασφάλεια και η αξία, είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Εκεί τότε είμαι ελεύθερος από τα παιχνίδια και από το κυνηγητό της ασφάλειας και της αξίας έξω από μένα. Τώρα υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Ένας τρόπος είναι με το σεμινάριο αυτογνωσίας, τα άλλα σεμινάρια που κάνουμε, το διάβασμα βιβλίων, ο διολογισμός, διάφοροι μέθοδοι, ειδικά η εργασία επάνω σε σύστημα πεπαιτήσεων, που θα μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από αυτό. Άρα, η τελική λύση είναι η απελευθέρωση από προσκόλληση, και το βίωμα της αξίας και ασφάλειας και η συνειδητοποίηση του τι πραγματικά είμαστε. Όμως, για να κάνουμε αυτό, βασικά πρέπει να είμαστε φωτισμένοι. Okay. Και γι' αυτό θα σας δώσω τώρα πιο απλές λύσεις. Μέχρι να πετύχουμε την οριστική λύση που είναι αυτό.
ό,τι και να κάνουμε, αν δεν κάνουμε, φτάσουμε εκεί, πάντα θα ξεφυτρώνει άγχος, θα έχουμε φόβο και πάντα αυτά θα επιδρώνουν στην ζωή μας. Τώρα, ποιες είναι μερικές από τις πιο εύκολες και εφικτές λύσεις? Πρώτον, μπορούμε να επιδρούμε στο νου μέσα από το σώμα. Πρώτον και πολύ απλό, μέσα από την διατροφή. Εντάξει. Το να τρώμε τροφές που δημιουργούν ηρεμία, σαν δημητριακά, όσπια, λαχανικά, φρούτα, στήλους καρπούς, ίσως λίγο αλλοκτονικά, δημιουργούμε μία δόνηση μέσα στο νου. Δηλαδή ο νους επηρεάζεται από την δόνηση του φαγητού. Και μπορούμε να αυξήσουμε την ηρεμία ή την ένταση ή την θολούρα του νου. Ανάλογα με τι τρώμε. Αν τρώμε τροφές που έχουν αυτή την ζωντάνια και ηρεμία, ή αν τρώμε πολύ κρέας, ή πολύ ψάρι, ή πολύ ζώα, ή τροφές που έχουν μαγειρευτεί πριν από πολλές μέρες και δεν έχουν καθόλου ενέργεια, θα δημιουργήσουμε μία από τρεις καταστάσεις. Η κατάσταση της αρμονίας, ή η κατάσταση της υπερκαινετικότητας ή την κατάσταση της αδράνειας. Η πρώτη και η πιο απλή διαδικασία του να δημιουργήσουμε ηρεμία και υγεία είναι να τρώμε σωστά. Δεύτερον, μπορούμε να επιδρούμε στο νου μέσα από το ενεργειακό σώμα. Τώρα υπάρχει ο νους, το ενεργειακό σώμα και το υλικό σώμα. Και στο υλικό σώμα τα κύρια συστήματα είναι το ενδοκρινικό και το νευρικό σύστημα. Με ασκήσεις, με συγκεκριμένες τεχνικές και ειδικά με τις ασκήσεις yoga, επιδρούμε επάνω σε αυτά τα συστήματα που επιδρούν επάνω στην ενέργεια και επιδρούν στο νου. Όποιος ασκείται κάθε μέρα, οποιοδήποτε μορφή άσκησης, και κολύμπη και χορό, ό,τι και να κάνετε, θα έχει μια θετική επίδυση στο νου, αλλά η κορυφή όλων των τεχνικών ετών είναι να κάνω γιόγκα. Που παίρνω μια θέση, μένω εκεί, αφήνω τις εντάσεις να διαδίονται και σιγά σιγά καθαρίζει ο νους. Το έχω βιώσει τόσες φορές στην ζωή μου. Πως αλλάζει η κατάσταση του νου μου, παίρνοντας μια θέση και αφήνοντας τις εντάσεις να διαδίονται. Ακόμα πιο δυνατό όμως από την άσκηση είναι η αναπνοή. Δηλαδή θα μείνετε έκπληκτοι τι μπορεί να κάνει 5 με 10 και όχι περισσότερο αν δεν έχετε δάσκαλο και τις προϋποθέσεις. 5 και 10 λεπτά αναπνοών πώς θα αλλάξει την ενεργική σας κατάσταση, πώς θα σας φέρει και ηρεμία αλλά και ζωντάνια. Και αν είστε νευρικοί θα σας ηρεμήσει και αν είστε κουρασμένοι θα σας δώσει ενέργεια. Είναι αυτό που ρυθμίζει. Η αναπνοή έχει άμεση σχέση με την βιοενέργεια και η βιοενέργεια μετά επιδράει και στο σώμα και στο νου. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο να μπορείτε να ξέρετε να αναπνέετε αργά και βαθιά όταν είστε κουρασμένοι. Όταν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, όταν είστε εκνευρισμένοι. Είναι σαν να έχετε ένα κομπάκι, ηρεμία, ενέργεια. Είναι απίστευτο αποτελεσματικό το να μάθετε να κάνετε οι σωστές αναπνοές και να τις αξιοποιήσετε στην ζωή σας για την ρύθμιση της ενέργειάς σας, που σημαίνει και την ζωντάνια και την διάβγεια, και την ηρεμία. Και βέβαια αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυξάνεται τη σκάψη στο σώμα, αυξάνεται το μεταβολισμό, αυξάνεται την κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα και στον εγκέφαλο και το οξυγόνο. Εμείς γενικά όταν δεν κάνουμε αναπνευστικές ασκήσεις, αναπνέουμε με περίπου ένα πέμπτο με ένα έκτο της χωρητικότητας των πνευμών. Που σημαίνει ένα πέμπτο με ένα έκτο του οξυγόνου, ένα πέμπτο ως ένα έκτο της ενέργειας και της διάβγειας.
Είναι πολύ σημαντικό θέμα για να γνωρίζουμε. Ακόμα πιο αποτελεσματικό είναι να μάθουμε συνειδητά να χαλαρώσουμε. Όπως μπορείτε να μάθετε να περπατάτε και να μάθετε να οδηγήσετε ένα ποδήλατο και να τραγουδάτε και να κάνετε μαθηματικά, μπορείτε να μάθετε συνειδητά να χαλαρώσετε όλους τους μυς, να χαλαρώσετε όλο το νευρικό σύστημα, στη συνέχεια να ηρεμήσει η ενέργειά σας και μετά να ηρεμήσει ο νους. Και να βρίσκεστε σε μια κατάσταση που λέγεται επίπεδο Α ή το υπνοαγωγικό κατάσταση, μια κατάσταση μεταξύ ύπνος και εγρήγορσης. Όπου εκεί μπορείτε απλώς να ανανεωθείτε, να ηρεμήσετε και ανανεωθείτε. Μπορείτε να ζητήσετε απαντήσεις, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Θεό, μπορείτε να στείλετε θεραπευτική ενέργεια στο σώμα σας, στο νου σας, μπορείτε να στείλετε θεραπευτική ενέργεια σε άλλους, μπορείτε να οραματιστείτε την ζωή που θέλετε και αυτό θα επιδράει πιο αποτελεσματικά στο υποσυνείδητο, μπορείτε να οραματιστείτε τον εαυτό σας όπως θέλετε να είστε, και αυτό θα αρχίσει να διαμορφώσει τον ίδιο τον εαυτό σας, όπως θέλετε εσείς να είσαστε. Μπορείτε να οραματιστείτε την κατάληξη των προσπάθειών σας, την ιδανική κοινωνία. Μπορείτε να τη στείλετε φως στους πολιτικούς, να φωτιστούν. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, μπορείτε να κάνετε αναδρομές, να ψάξετε στο παρελθόν. Αλλά σήμερα μιλάμε για αυτή την κατάσταση απλώς επειδή ανανεώνει. Λέγεται ότι 20 λεπτά σε αυτή την κατάσταση είναι σαν 2 ώρες ύπνο. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα πακέτο, ένα δωρεάν πακέτο. Όταν το μάθετε, ασκήσεις, σωστή διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές και χαλάρωση. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέρος της ζωής σας, να δώσετε μισή ώρα με μία ώρα κάθε πρωί και να ξεκινάτε την μέρα ανανεωμένη ή όταν γυρίζετε από την δουλειά σας να τα κάνετε και να ανανεωθείτε για τις απογευματινές σας δραστηριότητες. Θα προσθέσετε επίσης σε αυτό κάτι άλλο σημαντικό. Και αυτό είναι η δημιουργική έκφραση. Πιστεύω ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε υγεία, ηρεμία, χρειάζεται να εκφράσουμε την έμφυτη δημιουργικότητά μας. Είμαστε συνδημιουργοί με το Θεό. Δεν είμαστε εδώ να εκτελέσουμε σαν ρομπότ συγκεκριμένες δραστηριότητες για να πάρουμε το μισθό μας. Υπάρχουν δύο πιθανότητες εδώ. Μία πιθανότητα είναι κάποιος να καταφέρει να συνδυάζει αυτό που αγαπάει να κάνει και αυτό που μπορεί να κάνει με μεράκι και δημιουργικότητα με την επιβίωση. Και πολλοί άνθρωποι έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό. Κάνουν αυτό που αγαπούν και το σύμπαν τους παρέχει μία άνετη ζωή που να μην είναι πλούσιοι, αλλά είναι ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι που μπορεί να εκφράζουν αυτά που έχουν μέσα. Η άλλη πιθανότητα είναι αν νιώθετε ότι δεν γίνεται αυτό, βρείτε μια παράλληλη δραστηριότητα στην ζωή σας, κάποια χορηγία, ζωγραφική, χορό, γραφή, λουλούδια, κήπο, ό,τι μπορεί να είναι, και δώστε τουλάχιστον κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα για την έκφρασή σας. Γιατί χωρίς αυτό είναι δύσκολο να είστε σε επαφή με την δημιουργική σας πηγή. Είναι για μένα απαραίτητο αυτό το μέρος της ζωής. Ο καθένας να βρει κάπου που μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά. Και βέβαια μέσα σε αυτό υπάρχει το παιχνίδι και το γέλιο. Που είναι πολύ σημαντικό για την ηρεμία, για την ευτυχία μας. Να φροντίζουμε μέσα στην ζωή μας, να γελάμε και να παίζουμε.
Αυτό κάνουν τα παιδιά, τα παιδιά δεν κουράζονται. Παίζουν, μέχρι και βέβαια να πεθάνε εκεί, από τόπο και να κοιμούνται βαθιά. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρουν να παίζουν, ξέρουν να γελάνε. Κάτι που χάνουμε σιγά σιγά μέσα στην ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε να υπάρχει αυτό μέσα στην ζωή μας. Τώρα, είπαμε για την απελευθέρωση από τις προσκολήσεις. Θέλω να αναφερθώ σε μία μέθοδο που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την διαδικασία αυτή. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάται ήταν Lester Levinston, ήταν πολύ άρρωστος. Οι γιατροί του είπαν ότι έχει 3 μήνες να ζήσει και να πάει σπίτι του, άφησε την δουλειά του και άρχισε να πειραματιστεί με τον νου του. Και με τι άρχισε να πειραματιστεί? Με το να δεχτεί ό,τι νιώθει και με το να αφήσει ό,τι νιώθει. Και το να αφήσει σημαίνει 2 πράγματα εδώ. Να αφήσει να υπάρχει, αλλά και να αφήσει να φύγει, to let go, το να αφήσει να φύγει. Και άρχισε με το φόβο του θανάτου και δέχομαι ότι φοβάμαι το θάνατο. Και αφήνω το φόβο του θάνατο. Δέχομαι ότι νιώθω αδικία και αφήνω την αδικία. Και άρχισε μία διαδικασία όπου δεχόταν όλες τις συναισθηματικές ενέργειες που υπήρξαν μέσα του και μετά δεχόταν να αφήσει αυτές. Και έζησε άλλες 44 χρόνια. Δεν έζησε 3 μήνες, αλλά 44 χρόνια. Και θεραπεύτηκαν όλες οι αρρώστιές του, γιατί έκανε 2 πράγματα. Δεν είχε αντίσταση προς αυτό που ένιωθε. Γιατί πολλοί από εμάς δεν δεχόμαστε ότι νιώθουμε πράγματα. Ντρεπόμαστε που το νιώθουμε. Δεν δεχόμαστε να έχουμε αδυναμία. Δεν δεχόμαστε να έχουμε φόβο ή θυμό. Και δεν επιτρέπουμε τον εαυτό μας να συνειδητοποιήσουμε τι νιώθουμε. Και αυτό δημιουργεί αρρώστια. Αυτά τα συναισθήματα που δεν δεχόμαστε εμποδίζουν την ροή της ενέργειας μέσα μας και οδηγούν στην ψυχοσωματική αρρώστια. Αυτός έκανε 2 πράγματα. Δέχτηκε ότι ένιωσε όπως ένιωσε και μετά δεύτερο, δέχτηκε να το αφήσει. Τώρα αυτό οι περισσότεροι από εσάς το είπε πώς. Μπορώ να αφήσω ένα φόβο, μπορώ να αφήσω ένα πόνο, ένα θυμό. Και ο πάντας είναι ναι. Όσοι έχουν δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο Σεντόνα, που έχουμε και στη γη αυτό, είναι και το περιγράφουμε στα βιβλία μας. Έχω δει ότι μπορώ να αφήσω ένα συνέστημα. Γιατί δεν είμαι το συνέστημα. Δεν είμαι αυτό. Το συνέστημα είναι μια προσωρινή ενέργεια που δημιουργείται μέσα μου λόγω μιας πεποίθησης που έχω. Και είχα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Χίο που είμαι σε αυτό το κήρυκο. Ήταν ένα μικρό μωρό, περίπου 1,5-2 χρονών, πριν 1,5 χρονών. Και από το γέλιο μπήκε στο κλάμα και από το κλάμα στο γέλιο σε λιγότερο από 1 λεπτό. Από το γέλιο στο κλάμα, από το κλάμα στο γέλιο, σε λιγότερο από 1 λεπτό. Έτσι πρέπει να είναι το συναισθήμα. Γιατί η φύση των συναισθημάτων είναι μια προσωρινή έκφραση του πώς νιώθω. Ότι εμείς έχουμε μάθει να κρατήσουμε αυτά, να κρατήσω το πόνο, να κρατήσω το θυμό σαν μια ασπίδα, σαν κάποια δίθεν προστασία, είναι μια τεράστια ψευδαίσθηση που είναι εις βάρος μας. Κρατάμε ενοχή, κρατάμε φόβο, κρατάμε θυμό. Και η φύση των συναισθημάτων, επειδή τα συναισθήματα είναι ενέργεια, είναι να λέω, είναι να αλλάξω, είναι αφύσικο ο πόνος μου και η πίκρα μου να μην διαλύονται. Είναι αφύσικο, είναι κάτι που κάνω εγώ. Εγώ θέλω να μένω πικραμένος.
θέλω να μείνω πονεμένος, γιατί τότε είμαι το θύμα και τότε αξίζω. Και όσο θυμάμαι τι μου έχουν κάνει, θα μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου και να μην του ξανακάνω δίθεν. Αλλά όλα αυτοί είναι αμυντικοί μηχανισμοί που δεν μας εξυπηρετούν και κουβολάμε συναισθήματα, και ειδικά ενοχή και πόνο και θυμό, χωρίς λόγο, είναι σαν να κουβολάμε κάτι στην πλάτη μας, στην κοιλιά μας, στο κεφάλι μας. Είναι άχρηστα, εντελώς άχρηστα. Και η μέθοδος εδώ είναι μία μέθοδο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αφήσουμε όλα αυτά τα άχρηστα που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Για το άλλο κλειδί για την απελευθέρωση από αυτά είναι η ησυχώρηση. Η ικανότητα, αν θέλω να έχω υγεία και αν θέλω να έχω ηρεμία, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να συγχωρέσω όλους για όλα, περιλαμβάνοντας και τον εαυτό μου. Να συγχωρέσω και τον εαυτό μου, να συγχωρέσω τους γονείς μου, να συγχωρέσω τα αδέλφια μου, να συγχωρέσω την Βουλή των Ελλήνων, να συγχωρέσω την αστυνομία, να συγχωρέσω τους μετανάστες, να συγχωρέσω όλα. Όταν εγώ κρατάω αρνητικά συναισθήματα για οποιοδήποτε όν ή ομάδα ανθρώπων, εγώ είμαι ο δέκτης των συναισθημάτων αυτών. Εγώ είμαι το θύμα. Εγώ επιβαρύνω τον εαυτό μου, το δικό μου νευρικό σύστημα, το δικό μου ενδοκρινικό σύστημα, το δικό μου ενεργειακό σώμα επιβαρύνεται από αυτά τα συναισθήματα. Όπως επιβαρύνεται από την ανικανότητά μου να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Και αν θέλω να είμαι καλά, αν θέλω να έχω γαλήνη, ατυχία, χρειάζομαι να συγχωρέσω και τον εαυτό μου. Και όποιο λάθη έχω κάνει και να ζω στο παρόν. Αλλιώς ζω σε ένα μη υπαρκτό παρελθόν. Και υποφέρω. Φέρνω πόνο μέσα στο παρόν. Και τι κάνω όταν κάνω αυτό. Δημιουργώ ένα μέλλον όμοιο με το παρελθόν. Και ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί ξανά και ξανά συμβαίνει το ίδιο στην ζωή μου. Γιατί τα παιδιά μου που κάνουν το ίδιο που έκανε οι γονείς μου. Γιατί ο σύντροφός μου είναι αντίγραφο της μητέρας. Γιατί εγώ με την ανικανότητά μου να αφήσω αυτό, να συγχωρέσω, έλκω ξανά και ξανά τις ίδιες συνθήκες. Γιατί κάτι θέλω να μάθω μέσα από αυτό. Άρα χρειάζεται, αν θέλουμε ηρεμία και αν θέλουμε υγεία και ευτυχία, να μάθουμε να αφήσουμε συναισθήματα. Για να αφήσουμε συναισθήματα, χρειάζεται πρώτα να δεχτούμε τα συναισθήματα. Όσο αφορά την απελευθέρωση από τα αρνητικά συναισθήματα, γύρω από το 1980, άρχισε ένα νέο ρεύμα στην ψυχολογία που λέγεται ενεργειακή ψυχολογία, που αποτελείται από τεχνικές σαν το EFT, το TAT, το BSFF και μία σειρά από άλλες τεχνικές που χτυπώντας σε σημεία του βιολινισμού την ώρα που εστιάζουμε στο δυσάρεστο συνέστημα, στο πόνο ή στην προσκόλληση, διαλύεται ο πόνος ή διαλύεται ο φόβος ή το άγχος. Κάθε συνέστημα, αν θέλετε, έχει δύο όψεις. Έχει την νοητική όψη που λέει είμαι το θύμα για αυτό το λόγο και έχει την ενεργειακή όψη που απλώς νιώθω ό,τι νιώθω. Πολλοί από εμάς έχουμε λύσει την νοητική όψη με την ανάλυση και με την μελέτη των πνευματικών αλήθειων. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νοητικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος ούτε να φοβόμαστε, ούτε να νιώθουμε ενοχή, ούτε να νιώθουμε πόνο ή θυμό. Όμως η ενεργειακή συνήθεια του να νιώθουμε έτσι δεν έχει φύγει. Και εδώ είναι η τεράστια χρησιμότητα του EFT, TAT και BSFF
και αυτές τις τεχνικές, ότι χτυπώντας αυτά τα ενεργειακά σημεία, την ώρα που εστιάζουμε στο συνέστημα, δεν διαλύω μόνο πια την νοητική όψη, αλλά και την ενεργειακή όψη. Και ήταν αυτό που έλεπε, αν θέλετε, και από την πνευματική διδασκαλία, αλλά και από την ψυχολογία. Ένας τρόπος να αλλάξω αυτή την αντίσταση, την τάση μας να είμαστε εθισμένοι ενεργειακά, το να νιώθουμε πόνο ή θυμό ή φόβο ή ενοχή. Με αυτές τις τεχνικές μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, αν θέλουμε ηρεμία, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να πάρουμε την ευθύνη για την πραγματικότητά μας. Αποκλειστικά. Να πάψουμε να πιστέψουμε ότι άλλοι ευθύνονται και για αυτό που μας συμβαίνει, αλλά ακόμα περισσότερο για αυτό που νιώθουμε. Τώρα, μπορείτε να με κοντράρετε και να μου πείτε, εγώ δεν δέχομαι αυτό που λες, ότι οι άλλοι δεν ευθύνονται για αυτό που μου συμβαίνει, ο άλλος που το κάνει. Πώς θα σε πιστεύω ότι εγώ ευθύνομαι? Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά πιστεύω ότι και εγώ ευθύνομαι για ό,τι μου κάνετε. Και ότι υπάρχουν πνευματικοί νόμοι που σου επιτρέπουν να κάνεις σε μένα αυτό που κάνεις. Και ότι αν δεν είχα επιλέξει αυτό, δεν θα μπορούσες να το κάνεις. Αλλά δεν μπορείτε να συζητήσετε καθόλου ότι ο άλλος είναι υπεύθυνος για το τι κάνω στο μυαλό μου με αυτό που γίνεται. Δεν μπορείτε να μου πείτε τίποτε αυτό. Ναι, μπορεί ο άλλος να μου κάνει κάτι, αλλά εγώ κάνω εδώ ό,τι κάνω εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι έχω επιλογές. Υπάρχει η επιλογή του να μην πονάω. Υπάρχει η επιλογή του να μην φοβάμαι. Υπάρχει η επιλογή του να μην θυμώνω. Ότι η ειρήνη είναι μία επιλογή, η αγάπη είναι μία επιλογή, η ευτυχία είναι μία επιλογή. Και υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν ηρεμία και ευτυχία στις ίδιες συνθήκες που άλλοι επιλέγουν πανικό και οργή. Είναι μία επιλογή. Ότι δεν νιώθουμε την επιλογή είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είμαστε τόσο προγραμματισμένοι από το παρελθόν, ότι είμαστε σαν ρομπότ και δεν μπορούμε καν να συλλάβουμε ότι υπάρχει μια άλλη επιλογή. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό, ότι η ειρήνη είναι μια επιλογή. Το μου θυμίζει και το έχω πει πολλές φορές αυτό που είχε πει ο Wayne Dyer. Εσείς λέτε Dyer, είναι Dyer. Τώρα ο ίδιος λέει Dyer. Αυτός θα τραβήσει νομίζω. Και λέει, μετά από τόσο χρόνια τσακωμό με την γυναίκα μου, αποφάσισα ότι προτιμώ να έχω ειρήνη παρά να έχω δίκιο. Είναι μια επιλογή. Μια επιλογή. Επιλέγω την ειρήνη παρά να καταλάβει η γυναίκα ότι έχω δίκιο. Να συνέχει το τακτοποίηση στο μυαλό του. Τώρα, για να κάνω αυτό, για να κάνω αυτή την επιλογή, για μένα το μεγαλύτερη βοήθεια είναι το σεμινάριο αυτογνωσίας. Γιατί εκεί θα έχετε κάθε εβδομάδα την ευκαιρία να δείτε πού φύγετε από την ειρήνη, πού φύγετε από την αγάπη, πού φύγετε από την ευτυχία και θα έχετε την ευκαιρία με την βοήθεια του συντονιστή να αναλύσετε και να βρείτε τις συγκεκριμένες πεπιθήσεις. Και από πού έχουν έρθει αυτές οι πεπιθήσεις και ποιες είναι οι εναλλακτικές πεπιθήσεις που θα μπορούσες να υιοθετήσεις. Βέβαια, ποτέ δεν θα σας πούμε ότι πρέπει να αλλάξετε μια πεποίθηση και ούτε θα σας πούμε ποια πεποίθηση θα πρέπει να δεχτείτε. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς απλώς ρωτάμε ερωτήσεις. Τι πιστεύεις? Τι άλλο θα μπορούσες να πιστεύεις? Πώς αλλιώς θα μπορούσες να δεις αυτή την κατάσταση, μια εναλλακτική αντίληψη του πράγματος που υπάρχει και δεν όχι μόνο υπάρχει και δεν είναι μόνο θέμα ότι θα είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, είναι θέμα και εξέλιξης. Είναι θέμα απελευθέρωσης από την ψευδέστηση που μας κάνει να
να πονάμε. Αν με ρωτήσετε, πες μου μία λέξη που θα μου φέρει ειρήνη, θα σας πω, αυτή η λέξη είναι η αποδοχή των πάντων. Η αποδοχή είναι μια τεράστια δύναμη που δεν έχουμε καταλάβει εδώ στην Δύση. Με καταλάβει το μάτσο, εγώ θα τα αλλάξω όλα. Εντάξει. Που είναι χρήσιμο και αυτό. Και αυτό είναι χρήσιμο. Και η Ανατολή λείπει αυτό. Και έχει πια και μια αδράνεια. Αλλά η Ανατολή έχει καταλάβει την τεράστια δύναμη του να αποδέχομαι τα πράγματα όπως είναι και η γαλήνη που έρχεται από αυτό. Φανταστείτε ότι δέχεστε τον σύντροφό σας ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα. Δέχεστε τα παιδιά σας ακριβώς όπως είναι. Δέχεστε τον εαυτό σας όπως είσαι. Δέχεστε τις συνθήκες της ζωής σας όπως είναι. Και είστε συμφιλειωμένοι με τις συνθήκες της ζωής. Όλα μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι με την ζωή σας όπως είναι τώρα. Θα έχουμε ηρεμία. Τώρα, η πρώτη σας αντίληψη είναι ότι δεν θα αλλάξω τίποτα αν είναι έτσι. Θα αλλάξετε, γιατί η ανάγκη για βελτίωση και η ανάγκη για εξέλιξη είναι έμφυτες δυνάμεις μέσα μας. Δεν χρειαζόμαστε να απορρίψουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται να είμαι ενάντια σε κάτι ή να μισώ κάτι να το αλλάξω. Και μάλλον δεν θα το αλλάξω αν είμαι ενάντια σε αυτό. Θα το ενεργοποιήσω να μένει όπως είναι. Ένα μπουμπούκι δεν χρειάζεται να απορρίψει τον εαυτό του να γίνει λουλούδι. Τι λέω, είμαι χάλια. Είμαι μόνο ένα μπουμπούκι, δεν αξίζω. Είμαι ένα υπέροχο μπουμπούκι και θα γίνω ένα υπέροχο λουλούδι. Τότε δεν χρειάζεται αυτή η ιδέα ότι πρέπει να νιώθω αρνητικά προς τα πράγματα όπως είναι, είναι πάρα πολύ κουραστικό και μη αποτελεσματικό. Είμαι σε πόλεμο, είμαι σε πόλεμο με τον σύντροφο, πόλεμο με τα παιδιά, πόλεμο με όλα γύρω μου. Γιατί τίποτε δεν είναι όπως θα ήθελα να είναι. Νομίζετε ότι υπάρχει κάτι στην ζωή μου που είναι όπως θα ήθελα να είναι? Ούτε ένα πράγμα. Ούτε εγώ, ούτε η αρμονική ζωή, τίποτα δεν είναι όπως θα ήθελα να είναι. Τα δέχομαι όλα όπως είναι. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Εντάξει, τότε άλλο τι θα θέλουμε, άλλο αυτό το πρότυπο που έχουμε στο νου μας και άλλο η μάχη με αυτό που υπάρχει. Τότε θέλω ηρεμία. Ας ξεκινήσω με την αποδοχή των πάντων όπως είναι σαν το τέλειο πλαίσιο που έχω επιλέξει σαν ευκαιρία για εξέλιξη. Ότι όλα είναι όπως χρειάζομαι τώρα για την εξέλιξή μου. Τι χρειάζομαι? Ή να μάθω να είμαι καλά με αυτό ή να μάθω να το αλλάξω. Αποφασίστε εσείς. Δείτε στην ζωή σας τι είναι εκεί για να μάθετε να το δεχτείτε και να είστε καλά με αυτό που είναι και τι είναι αυτά που είναι στην ζωή σας που είναι εκεί για να το αλλάξετε. Αποφασίστε εσείς αυτό και προχωρήστε να το κάνετε. Αυτό που θα μας βοηθήσει με όλο αυτό είναι η σταδιακή σύνδεση με μία εσωτερική πηγή. Συνήθως αυτό γίνεται με το διολογισμό ή με την προσευχή ή με κάποια μορφή συλλογής ή συγκέντρωσης. Όπου αφήνω τις σκέψεις μου να ελαττώσουν, να χαλαρώσουν και αρχίζω να βιώνω μια εσωτερική παρουσία, μια δύναμη, μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια πληρότητα, μια πηγή, είναι σαν ένας άγκυρας. Η πηγή της δύναμης που υπάρχει μέσα μου. Αυτό συνήθως χρειάζεται
να αποσύρουμε την επίγνωσή μας και την σκέψη μας από την φρύρια της ζωής. Και έτσι όποιος θέλει εδώ ειρήνη και υγεία, προτείνω καθημερινό διολογισμό ή προσευχή, ό,τι σας ταιριάζει, η περισυλλογή. Κάποια 15, 20 λεπτά, 30 λεπτά, όπου αφήνετε όλα και εστιάζεστε το να νιώθετε αυτό το εσωτερικό αυτό. Όταν αυτό γίνεται καθημερινά, τότε σιγά σιγά αυτό αρχίζει να επιδράει στο νου και βγαίνοντας από το διολογισμό για αρκετή ώρα και σταδιακά σε μόνιμη βάση, είμαστε πιο ήρεμοι. Είμαστε πιο πολύ στο κέντρο μας, γιατί το κέντρο της ασφάλειας και της ευτυχίας δεν είναι έξω από μας. Μία φορά που έκανα μία βόλτα στα βουνά στο Καλοράδο, είδα κάποιο που με περιγράφει αυτό. Είδα σε ένα ποτάμι πέτρες και πάνω στις πέτρες υπήρξαν βρύα. Και το ποτάμι κινούσε γρήγορα. Και τα βρύα κάνανε ένα απίστευτο χώρο έτσι, με πολύ μικρά λεπτά. Και μαγεύτηκα από την ομορφιά, αν θέλετε, αυτού του χορού, σαν μαλλιά, ας πούμε. Και συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για αυτό που βλέπω. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι αυτά τα βρύα, τα φυτά, είναι γερά κολλημένα στο βράχο, αν δεν ήταν, θα είχαν παρασυρθεί και θα είχαν διαλυθεί. Και το δεύτερο ήταν ότι είχαν απόλυτη αυδικησία. Γιατί αν είχαν την παραμικρή αντίσταση, θα είχαν διαλυθεί. Και είδα εκεί ένα μοτίφο για την ζωή μου. Να είμαι καλά, γερά, να έχω γερές πνευματικές βάσεις, μια εσωτερική πνευματική βάση ασφάλειας, που για μένα αυτό γίνεται μέσα από το διολογισμό, και τις πνευματικές αλήθειες, την πίστη μου σε κάποιες πνευματικές αλήθειες. Και μετά αυτό μου δίνει την ευκαιρία να αφήνομαι, να δέχομαι τα γεγονότα, να μην έχω τόση αντίσταση προς αλλαγή, γιατί υπάρχει μια βάση ασφάλειας. Ότι προτείνω το καθημερινό διολογισμό σαν τρόπο, αν θέλετε, επαφής με αυτή την αλήθεια. Και δύο πράγματα και τελειώνω. Για να είμαι ήρεμος, χρειάζομαι να νιώθω ήρωος. Πώς θα το πω. Ότι είμαι ένα αγνό, ιερό, μέρος του Θεού, αγαπητό στο Θεό, όπως είμαι με όλα τα χάλια μου. Ότι ο Θεός δεν έχει προϋποθέσεις στην αγάπη Του. Αυτό είναι μια σακλαμάρα, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε και πότε θα τελειώσει. Ότι η αγάπη του Θεού για μένα είναι χωρίς όρους. Είμαι, παρόλο τα λάθη μου, ένα ιερό και αγνό άνθρωπο στην βάση του αυτού μου. Και είμαι ασφαλής, γιατί είμαι ένα με τον Θεό και ζω σε ένα σύμπαν αγάπης. Ζω σε ένα σύμπαν αγάπης, ζω σε ένα σύμπαν που υπάρχει μόνο αγάπη για μένα. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει ένας θεός ή όντα που θέλουν το κακό μου. Κανένας δεν θέλει το κακό μου. Είμαι αγαπητός στο Θεό, στους αγγέλους, στα όντα του φωτός και σε όλους τους άλλους που δεν ξέρω τι με αγαπάνε, όπως δεν το ξέρω. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι αγαπητός, ότι είμαι καλός, ότι είμαι ιερός, μας δίνει μεγάλη αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας και επιτρέπει βέβαια να δημιουργήσουμε την υγεία που αξίζουμε. Και ολοκληρώνοντας, όταν αγαπάμε, είμαστε καλά. Υπάρχει ανάγκη για αγάπη και έχουμε τρεις τρόπους να νιώθουμε αγάπη. Να καταφέρουμε να πείσουμε τους άλλους να μας αγαπάνε. Είναι ο ένας τρόπος.
Και λες, εσύ πρέπει να κάνουμε κολοτούμπες, πώς θα αρέσουμε στους ανθρώπους. Τι θα κατεπιέζουμε, τι θα παραστάνουμε, τι θα γεννόμαστε για να μας αγαπάνε. Και αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί δεν μας αγαπάνε, αγαπάνε αυτό που παρουσιάζουμε. Και εσύ δεν αγαπάνε αυτό που κατεπιέζουμε και δεν δείχνω. Δεν αγαπάνε εμάς, αγαπάνε τη μάσκα μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τους αγαπάμε εμείς. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Και να νιώθουμε ωραία ότι αγαπάμε εμείς αυτούς, ανεξάρτητα με τι κάνουν αυτοί. Και εκεί υπάρχει μια τεράστια ελευθερία και ευτυχία. Και ειδικά όταν αγαπώ χωρίς να χρειάζομαι κάτι, χωρίς να χρειάζομαι να με αγαπάει, να μου πει ευχαριστώ, να μου κάνει χάρες. Και ο τρίτος τρόπος είναι να αγαπάω και εμένα. Το τελευταίο δύο μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να μάθουμε να αγαπήσουμε τους άλλους, μπορούμε να μάθουμε να αγαπήσουμε και τον εαυτό μας και θέλω ότι αυτά είναι πολύ συνδεμένα, έτσι και αλλιώς, η ικανότητα αυτή. Και όλοι οι διδασκαλίες είναι ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει αγάπη και φόβο. Αν είσαι μέσα στο φόβο, δεν είσαι στην αγάπη. Αν είσαι στην αγάπη, δεν μπορείς να έχεις φόβο. Άρα, όσο πιο πολύ αγαπώ, όσο πιο πολύ αφαιρώ τους όρους που εγώ έχω βάλει στο νου μου για να αγαπήσω τους άλλους ή να αγαπήσω τον εαυτό μου, τόσο πιο ήρεμος και ευτυχισμένος θα είμαι. Και να καταλάβω ότι, και έχω γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό, λέγεται «Η αγάπη είναι επιλογή». Ότι πάντα έχω την επιλογή να αγαπώ. Και θέλουμε και την επιλογή. Όταν κάποιος μας στενοχωρεί και κάναμε μούτρα, πόσο καιρό θέλαμε να κάνουμε μούτρα. Και αν μετά από τρεις μέρες θα σταματήσουμε, τι είναι να σταματήσουμε μετά από δύο δευτερόλεπτα. Παίρνουμε κάποια ικανοποίηση, τον τιμωρούμε. Όταν κάποιος κάνει μούτρα, μου λέει, πες μου πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό και θα γυρίσει όταν είσαι έτοιμος. Θα μιλήσουμε. Δηλαδή, είναι αστείο. Είναι το εγώ μας, δηλαδή, που δήθεν κάνει κάτι, δήθεν αποκτάει αξία, ξέρω εγώ τι κάνει με τα παιχνίδια αυτά. Ότι υπάρχει ένας εύκολος δρόμος να αγαπάμε. Και κάποια φορά που δεν αγαπώ, να ρωτήσω τον εαυτό μου τι κίνδυνο νιώθω εδώ. Τι κίνδυνο, γιατί υπάρχει αγάπη ή φόβο. Αν δεν αγαπώ, κάτι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι ο άλλος κάνει κάτι που προσβάλλει την ασφάλεια μου, ή την αξία μου, ή την ελευθερία μου. Νιώθω κίνδυνο. Κάθε φορά που να γυρίσω την αγάπη θα ερεμήσω και θα είμαι καλά και πολύ πιο πιθανό να έλκω τις συμπεριφορές που χρειάζομαι. Άρα ολοκληρώνοντας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ηρεμία και ευτυχία και υγεία. Αυτό παρακολουθώντας θα ξεκινήσουμε αύριο στις 5 η ώρα, κάθε Πέμπτη, 5 με 7, θα έχουμε ένα μάθημα πάνω σε αυτό και όλα αυτά που σας είπα τώρα θα αρχίσουμε να εφαρμόσουμε και πρακτικά και σωματικά, με χαλαρώσεις και λίγες ασκήσεις και αναπνοές, αλλά και νοητικά, αφήνοντας προσκολήσεις και φόβους και πεπαιτήσεις. Και κάτι που θα θέλετε να ρωτήσετε εσείς, ή να πείτε εσείς καμία ερώτηση ή σκέψη, ναι. Σχετικά με την αποδοχή των αρνητικών συναισθημάτων που νιώθουμε, πώς είναι αυτή η αποδοχή τη στιγμή που είναι κάτι που μας κάνει και πονάμε. Τι λέμε εκείνη τη στιγμή ή μάλλον πώς νιώθουμε. Πώς να δεχτούμε τον πόνο, ναι. Πώς να αφήσουμε τον πόνο. Και τα δύο. Καταρχήν, δεχόμαστε το πόνο με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε ο πόνος. Είμαστε μία ανεξάρτητη συνειδητότητα και ο πόνος είναι μία προσωρινή δημιουργία, όπως το κύμα είναι η προσωρινή μορφοποίηση της θάλασσας. Ότι δεν είμαι αυτό και να γινόμαστε ο παρατηρητής. Δεύτερο, ότι αξίζω ακόμα όταν πονάω. Μπορώ να δεχτώ αυτό και να δεχτώ ότι έχω προγραμματιστεί με αυτόν τον τρόπο και δέχομαι τον πόνο και δέχομαι τον εαυτό μου
Έτσι. Τι διακυβεύεται η αξία. Λες πώς να δέχουμε το πόνο. Τι εγώ σου λέω, να δεχτείς το πόνο και να δεχτείς τον εαυτό σου με το πόνο. Αφού είναι κάτι που το νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Το νιώθεις, αν δεν είσαι αυτό. Δεν είσαι αυτό που νιώθεις. Είσαι μία συνειδητότητα που νιώθεις κάτι. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν ήσουν αυτό, όταν έπαψε να υπάρχει, δεν θα υπήρξες. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι το χέρι σου. Είμαι και το χέρι μου. Αν κόβω το χέρι σου, δεν θα το κάνω. Πώς είναι το χέρι σου, υπάρχεις. Ναι. Okay. Αν κόβουμε το άλλο χέρι, υπάρχεις. Ναι. Μπορούμε να κόψουμε πολλά πράγματα. Ναι. Υπάρχουν όμως αυτά που μου δίνει το χέρι. Αν κόβουμε το συναίσθημα, συνεχίζεις να υπάρχεις. Υπήρξες πριν από αυτό το συναίσθημα. Η ύπαρξή σου είναι ανεξάρτητη από αυτό το συναίσθημα. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, ότι αυτό που είσαι είναι ανεξάρτητο από το συναίσθημα. Δεν είσαι το συναίσθημα. Το δεύτερο είναι, αν εσύ, ναι, αν εσύ δέχεσαι να το αφήσεις, δέχεσαι να το αφήσεις. Τι θέλεις να το κρατήσεις. Πες το τι θέλω να το κρατήσω. Πες το. Έτσι. Πες το, δεν έπαιρνε τόση ώρα. Ή μάλλον δεν μπορώ να το διώξω. Δεν θα το αφήσω. Όχι, θέλω, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω. Θέλεις να το αφήσεις. Θέλεις. Έχεις δοκιμάσει να κάνεις η ευθύ ή αυτό. Χιλιάδες φορές. Και ακόμα μένει. Okay. Υπάρχει ένα μέρος του αυτού σου που έχει κάνει μία επένδυση σε αυτό το συνέστημα. Την οποία δεν μπορώ να βρω ότι... Πιθανόν η επένδυση είναι από το ρόλο του θύματος. Νιώθεις αδικία. Τι νιώθεις. Ναι. Αδικία. Και για κάποιο λόγο δεν θέλεις να αφήσεις αυτή την αδικία. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι θύμα. Δηλαδή δεν έχει κάτι καλό για σένα μέσα σε αυτό. Νοητικά το καταλαβαίνω. Ναι. Και νομίζω κοινά πράγματα είναι σε όλους αυτά. Οκ. Θα πω